στην περιφέρεια πάω στην συνέχεια, καλημερίζοντας την κυρία Τσιμιτάκη Μαρία, η οποία θα είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Κυρία Τσιμιτάκη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά να είστε. Θέλουμε και να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε, αλλά κυρίως να σας γνωρίσουμε, γιατί εσείς διεκδικείτε και την ψήφο όλων εμάς για την περιφέρεια Κρήτης. Ποια είναι η Μαρία Τσιμιτάκη? Δύο κουβέντες απλές. Ναι, η Μαρία Τσιμιτάκη είναι, είναι ένα στέλεχος της ΔΥΠΑ τη στιγμή αυτή. Έχω αναλάβει θέσεις ευθύνης που στο παρελθόν και στο παρόν επιτελώ ένα σημαντικό έργο, είτε κοινωνικό είτε διοικητικό. Προσφέρουμε στην κοινωνία, έχουμε προσφέρει στον άνθρωπο μέσα από την απασχόληση, μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αλλά και με την επιδημοτική πολιτική την οποία εφαρμόζει ο ΑΕΔ, η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ, η νυν ΔΥΠΑ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στους ανέργους που κατά καιρούς απολύονται από την εργασία τους. Το πάθος μου για την εργασία μέχρι τώρα, ειδικά σε κοινωνικό επίπεδο, είχα ασχοληθεί για πολλά χρόνια με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εξατομικευμένα σε ένα-ένα άτομο ξεχωριστά, και η μετάβασή μου στην περιφέρεια Κρήτης εκπληρώνει ένα όραμα που έχω να ασχοληθώ πλέον σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο οριζόντια, σε επίπεδο κοινωνίας της περιφέρειας Κρήτης. Κοινωνική πολιτική, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, με πάρα πολλές παραμέτρους, κυρία Τσιμιτάκη, γιατί όταν λες κοινωνική πρόνοια, κοινωνική εργασία και όλα τα υπόλοιπα, αλλά βάλεις μέσα αυτά τα οποία προαναφέρατε, απασχόληση, ανάπτυξη, κοινωνικά κατάρτιση κλπ, νομίζω ότι ανοίγονται πάρα πολλοί ορίζοντες. Αρκεί βέβαια από την άλλη να υπάρχει και εκείνο το πλαίσιο δράσης από την πλευρά της περιφέρειας και η επιθυμία, έτσι. Ναι, η περιφέρεια Κρήτης διαθέτει τους μηχανισμούς εκείνους, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη ανίχνευση αναγκών σε επίπεδο Κρήτης, αναγκών σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και κατάρτισης των ανέργων, προκειμένου να αναλάβουν μια θέση με ποιοτικά χαρακτηριστικά για την αύξηση των εισοδημάτων και για την γενικότερη διάχυση των ωφελιών σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού, με ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από αναπτυξιακές δράσεις της περιφέρειας, η οποία γνωρίζει πολύ νωρίτερα, πριν δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίες, τι ειδικότητες και τι ανάγκες θα προκύψουν σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής. Οπότε, συνδυάζοντας όλα αυτά, μπορούμε να προετοιμάζουμε κατάλληλα τα στελέχη τα οποία θα αναλάβουν τη δράση αυτή, θα αναλάβουν τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, καταρτισμένα πλέον, για την υλοποίηση και των δράσεων και των έργων των οποίων θα βρίσκονται σε εξέλιξη και θα πρέπει να υποστηριχθούν με το κατάλληλο εργατικό δυναμικό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι κάθε περιοχή έχει τις δικές της ανάγκες, και αν θυμηθώ εκθέσεις από τις κοινωνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης και τα προηγούμενα χρόνια, πραγματικά γίνεται μια δουλειά που λέει ποια είναι η ανάγκη εδώ σε κάθε περιοχή, πώς στηρίζεται η κάθε περιοχή, ποια είναι η ανάγκη για κάθε κοινωνική ομάδα, παραγωγική ομάδα, ευάλωτη ομάδα. Είναι αρκετές οι διαφοροποιήσεις. Τώρα, βέβαια, από την άλλη, αν υπάρχουν και τα κονδύλια και αν υπάρχει και η μέρημνα της ίδιας της πολιτείας, έτσι ώστε να ενισχύσει και το έργο της εκάστοτε περιφέρειας, γιατί ανάλογα γίνονται και σε άλλες περιφερειακές ή σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για τη βοήθεια των ανθρώπων οι οποίοι το έχουν μεγάλη ανάγκη.
Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε τώρα πλέον είναι ότι η Κρήτη βρίσκεται σε μια μεγάλη αναπτυξιακή τροχιά. Έχει ξεπεράσει μεγάλους κόπελους όπως αυτούς που λέγονται πανδημία, οικονομική κρίση, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και καταστροφές. Ευτυχώς σε επίπεδο Κρήτης δεν έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικές, εκτός αν εξαιρέσουμε την περίπτωση της Ιτίας και της Αγίας Πελαγίας. Όμως πλέον έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά τα ζητήματα. Βρισκόμαστε σε μια αναπτυξιακή τροχιά και η περιφέρεια έχει φροντίσει να αναπτύξει δράσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα για την επόμενη πενταετία. Με ορόσημο το 2030, όπου έχουμε την αηφόρο ανάπτυξη και έχουμε στοχεύουν όλοι οι φορείς, τα πανεπιστήμια, περιφέρειες, κράτος, να έχουμε ένα πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτές τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι ολοκληρώνονται τα μεγάλα έργα πλέον, τα οποία θα φέρουν μεγάλη ανάπτυξη στο νησί, όπως είναι το αεροδρόμιο, ο ΒΟΑΚ, η ενεργειακή διασύνδεση, τα οποία θα έχουν επιπτώσεις στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στην οικονομία του τόπου και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας φυσικά. Θα έχουμε μια πλήρη κοινωνική συνοχή, το βιωτικό επίπεδο θα είναι διαφορετικό, θα είναι σε επίπεδο δεν θα μιλάμε πλέον για την καταπολέμηση της φτώχειας, θα έχουμε ένα βιωτικό επίπεδο που θα πρέπει να προσέξουμε τον άνθρωπο, θα πρέπει να προετοιμάσουμε τα κατάλληλα στελέχη όπως είπαμε και προηγουμένως για να έχουν μια θέση εργασίας με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ένα βιώσιμο εισόδημα. Κυρία Τσιμητάκη, προκλήσεις, προσκλήσεις όπως το αντιλαμβάνομαι για την περιφέρεια Κρήτης μέσα στην επόμενη πενταετία, την οποία θεωρείται πολύ πολύ κρίσιμη από τη μία, αλλά και από την άλλη σας ακούω πραγματικά πολύ δυναμική και πολύ αισιόδοξη, και ξέρετε εγώ κρατάω μικρό καλάθι, διότι οι αγγυλώσεις τις περισσότερες φορές είναι τέτοιες που σε πάνε προς τα πίσω, σε φρενάρουν προς τα πίσω και δεν σε αφήνουν να αναπτυχθείς έτσι όπως πρέπει, γιατί η έννοια ανάπτυξη επίσης δεν έχει να κάνει μόνο με μια θέση εργασίας, έχει να κάνει και με το βιωτικό επίπεδο όπως είπατε πριν από λίγο, αλλά και με την ασφάλεια του κάθε εργαζόμενου, του έργου και πάει λέγοντας. Βλέπει ας πούμε Θεσσαλία τι έχει γίνει και τι γίνεται. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο πάνω σε αυτό, γιατί πολλές φορές όσα έργα υποδομών και να κάνουμε και όσα έργα θωράκισης των υποδομών και να κάνουμε, ένα φράγμα μπορεί να σπάσει. Και με 750 κυβικά νερού, το οποίο αυτή τη στιγμή διοχετεύτηκε στο Θεσσαλικό κάμπο, δυστυχώς μια κρατική υποδομή, μια υποδομή σε επίπεδο περιφέρειας δεν θα ήταν αρκετό, δεν θα μπορούσε να σταματήσει όλη αυτή τη φυσική καταστροφή. Όμως αυτό είναι μέσα στους στόχους της εφορίας που το περιβάλλον θα είναι σε μια υγιή φάση που δεν θα προκαλούνται αυτές οι καταστροφές. Είναι ένας στόχος παγκόσμιος αυτός, ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον που θα είναι υγιή και δεν θα προκαλεί όλες αυτές τις κλιματικές αλλαγές και καταστροφές. Όμως επειδή μιλήσατε για αγγυλώσεις και για το ότι είσαστε λίγο συγκρατημένοι όσον αφορά το τι, αν θα μπορούν να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία λένε. Στο πλαίσιο της πρόκλησης. Έτσι. Ναι, ναι. Θα πρέπει να πούμε εδώ για να μας ακούσουν όλοι οι ακροατές ότι σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης και η ομάδα του έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμά μας, το όραμά μας που έχουμε υιοθετήσει όλοι οι οποίοι συμμετέχουμε στο συνδυασμό, στον προγραμματισμό για το 24-28 έχουν διασφαλιστεί ήδη οι πόροι προκειμένου να γίνουν κάποιες
κάποια πράγματα, το οποίο θα θέσουν την Κρήτη σε μια αναπτυξιακή τροχιά, σε μια φάση ανάπτυξης που δεν θα υπάρξει, κανένα πρόβλημα, δεν θα υπάρξει κάτι που θα μπορεί να τη σταματήσει, να γίνει ένα νησί ορόσημο, ένας παγκόσμιος διεθνής προορισμός, να προσελκύσει νέες τουριστικές αγορές από την Ασία, από τα Αραβικά Εμμυράτα και από άλλες περιοχές που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, δεν έχουμε ένα κομμάτι της πίτας όσον αφορά τον τουρισμό μας. Τι σημαίνει αυτό? Συγκεκριμένα ότι ο προγραμματισμός μας 24-28 περιλαμβάνει για το περιβάλλον 204 εκατομμύρια ευρώ, για τις υποδομές μεταφορών 181 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους και ευρωπαϊκούς προκειμένου για την αναβάθμιση του εθνικού και περιφερειακού δικτύου της Κρήτης, και για την οδική ασφάλεια, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι προκειμένου για το οδικό, εθνικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο της Κρήτης. Σε συνεργασία, σε παράλληλη υλοποίηση του ΒΟΑΚ, θα κάνει την Κρήτη ένα νησί μοναδικό. Θα έχουμε παράλληλη ανάπτυξη του βόρειου, τομέα της Κρήτης και του νότιου τομέα της Κρήτης. Οπότε όλο αυτό το οδικό δίκτυο θα αναπτύξει και την επιχειρηματικότητα και τη μεταφορά και τη μετακίνηση, ασφαλή μετακίνηση των πολιτών αλλά και των επισκεπτών. Όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε ένα απτό και ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο θα υλοποιηθεί με συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και με συγκεκριμένα κονδύλια. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα θέλαμε να γίνει. Αυτό ίσως να το είχε υιοθετήσει η προηγούμενη γενιά από μας. Τώρα ερχόμαστε εμείς πλέον και μετά από αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια, να έχουν εξασφαλιστεί και οι πόροι αλλά και το όραμα, να βλέπουμε να υλοποιείται πλέον με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Αυτό δηλαδή που βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι η πρόκληση μπροστά για να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη πενταετία. Κύριε Τσιμιτάκη, σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτές τις σκέψεις μαζί μας για να γνωρίσουμε πολύ καλύτερα τι είναι αυτό στο οποίο εσείς δραστηριοποιείστε, ευελπιστείτε, πηγαίνοντας παρακάτω και διεκδικώντας την ψήφο μας για τις περιφερειακές εκλογές ως περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Αρναουτάκη. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Και σε εσάς καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δόθηκε ευκαιρία να πω αυτά τα σημαντικά πράγματα για το έργο και το όραμα της Περιφέρειας Κρήτης. Καλά να είστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.